Και πάμε στον Σπύρο Σιγούρο. Είναι το τελευταίο αντίο σήμερα στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Έλα, Σπύρο μου. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Σε πολύ λίγη ώρα, λοιπόν, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Γιάννη Μαρκόπουλου, η ψυχή της Ελλάδας η οποία σήγησε. Όση ώρα είμαστε εδώ, βλέπετε και συνεχώς προσέρχεται κόσμος. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, προσήλθε και στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως η σωρός του Γιάννη Μαρκόπουλου, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία και συνοδευόμενη και από τον Ελλογραφικό Όμιλο Κουρητών. Είναι ένας όμιλος με τον οποίο συνεργάστηκε ο Γιάννης Μαρκόπουλος τα προηγούμενα χρόνια σε μια εμφάνιση κιόλας στο Ηρώδιο. Να σας πω ότι μέχρι τις 4 θα είναι το λαϊκό προσκύνημα, 5 η ώρα θα ακολουθήσει νεκρόσιμος ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών και στις 6 ώρα περίπου θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο Παπάγου, εκεί που στην περιοχή στην οποία έζησε μαζί με την οικογένειά του, τη σύζυγό του Βασιλική και την κόρη του Τιλέγκα. Στην τελευταία του κατοικία θα το συνοδεύσουν και μέλη του Λυκείου Ελληνίδων με παραδοσιακές φορεσιές. Τελευταία του επιθυμία, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος τα φρόντιζε όλα, ήταν να μπορέσει να ακουστεί ένα δικό του τραγούδι που θα το συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, μελοποιημένο από τον ίδιο, στίχη του Διονυσίου Σολομού, ένα τραγούδι από τη συνεργασία του με τον Νίκο Ξυλούρη που λέγεται «Στα μάτια και στο πρόσωπο». Μάλιστα, Σπύρο μου, πάντως η σωρός έφτασε πριν από λίγο, καθώς όπως είναι προγραμματισμένο, στις 12 η ώρα ακριβώς, ξεκινά το λαϊκό προσκύνημα. Εδώ είμαστε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μας δίνεις το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.